Ταξίδι μου ανάσα μου.
σε σπίτι αλλού. Απόψε πάντα μόσαμε σε σπίτι αλλού. Ο φακός του Κάλυμνος Νιούς, όπως έκανε μία βόλτα στο κεντρικό μας λιμάνι, βρήκε μία καταπληκτική καλυμνιοπούλα που φοράει το καβάδι της. Είναι η Μπετούλα Πούλου και θέλω να τη ρωτήσω, γιατί ντύθηκες Μπετούλα σήμερα, καλυμνιοπούλα? Γιατί γιορτάζουμε το 1821. Τι λες, πήγες στο σχολείο σου? Ναι. Κάνατε γιορτούλα? Ναι. Είπατε και τραγούδια? Ναι. Τέλεια. Και τι σημαίνει αυτό, Μπετούλα μου, το 1821, τι κάναμε? Σηκωθήκαμε και πολεμήσαμε εναντίον του Τούρκου. Πάρα πολύ ωραία. Και η τάξη σου είναι νηπιαγωγείο, πηγαίνεις? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι μια καταπληκτική καβαού μικρή. Συγχαρητήρια. Να μου πεις και πώς σε λένε? Ναι. Πώς σε λένε? Μπετούλα Πούλου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Και χρόνια σας πολλά. Να πούμε ότι σήμερα ο Δημήτρης ο Δρόσος δεν είναι μαζί μας. Είχε ένα μικρό ατύχημα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα είναι αύριο και πάλι κοντά μας. Καλά είναι, περαστικά του ευχόμαστε. Και να πούμε ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Και αυτό είναι απάντηση στα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια που έκαναν ένα ρεπορτάζ για το τι σημαίνει 25η Μαρτίου και τι ακριβώς γιορτάζουμε. Και δεν ήξεραν να απαντήσουν μεγάλα παιδιά, απόφοιτοι ηλικίων, μεγαλύτεροι άνθρωποι και ένα παιδάκι πολύ μικρό του νηπιαγωγείου ήξερε να πει ότι γιορτάζουμε το 1821, γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και για ποιο λόγο κάνουμε λοιπόν, την παρέλαση. Να τη χαίρεστε. Είναι γονούλα, κυρία Μαΐλη. Λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής μας σήμερα αφιερωμένη στην 25η Μαρτίου, παρέλαση, καταθέσεις, δοξολογίες, δηλώσεις. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κ. Διακομιχάλης δεν πήγε στην εξέδρα των επισήμων, δηλώνοντας ότι γίνεται συνωστισμός, δεν τηρεί το πρωτόκολλο και ως διαμαρτυρία πήγε με τον και κόσμο να παρακολουθήσει. Έχει δίκιο ο κύριος Διακομιχάλης, ένας συνωστισμός πάνω στην εξέδρα με τους εκλεγμένους και υποψηφίους. Οι υποψήφοι ακόμα δεν έχουν εκλεγεί, δεν έχουν καμία δουλειά να είναι πάνω. Αστηρούνται τουλάχιστον, αστηρείται το πρωτόκολλο, γιατί υπάρχει τέτοιο συνωστισμός που καταντάει και γελίο. Με συγχωρείτε για την σκληρή έκφραση, αλλά πρέπει να το πω. Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταυλάς ήταν κάτω, ο κύριος Διακομιχάλης ήταν κάτω και άλλοι εκλεγμένοι ήταν κάτω και ήταν εκεί και παρακολουθούσαν την παρέλαση και άλλοι οι οποίοι είναι υποψήφοι. Δεν είχαν θέσει. Λοιπόν. Κασάρας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, ήταν ο συμπατριώτης μας παρόν. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο Βασίλης Ψηλάντης, εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί κόσμος, διακάδα. Ωραίος καιρός. Ωραία παρέλαση, πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά και ο στρατός βέβαια. Ήταν καταπληκτικό. Απίθανο στρατό. Και βεβαίω μετά την παρέλαση ένα καταπληκτικό, ένα εξαιρετικό, ένα μοναδικό λύκειο των Ελληνίδων με χορούς από τη Μακεδονία, με στολές, με όλα αυτά τα ωραία. Θα το δείτε αύριο αυτό. Ακούστηκε το και το Μακεδονία, ξακουστεί ναι, από το μαέστρο μας. Ο μαέστρος ο Νικόλας ο Μαμάκας το έχει αυτό ως σήμα κατά τεθέν. Αλλά το λύκειό μας ήταν εξαιρετικό. Και πρέπει εξαιρετικό. Να σου πω ότι ο κύριος Κασέρας χειροκροτούσε θερμά ακούγοντας και αυτό το. Ακριβώς. Ναι, επίσης την πολύ όμορφη εκδήλωση του αναγνωστηρίου μας με ομιλητή τον κύριο Μιχάλη Κουτελά και τον χωράρχη τον Γιώργο τον Πουφίδη, όλα αυτά τα δείτε αύριο. Ναι, ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και να θέλουμε, δεν προλαβαίνουμε να σας δείξουμε όλα. Κυρία Μαΐλη, ναι. Ο πρωθυπουργός μας πήγε στο Αγαθονήσι για να γιορτάσει και πολύ καλά έκανε. Και πρέπει να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΑΝΕΚ, ο Γιάννης ο Διαμαντής, μπήκε μέσα στο νησοσκάλιμος, αψήφισε τη θερσοταραχή, τις θύελες και τις καταιγίδες και έφτασε να παραστεί δίπλα στον πρωθυπουργό. Για ποιο λόγο? Τίποτα. Σκέφτεται να είναι και υποψήφιος, είναι και φίλος του. Υποψήφιος του υποψήφιος. Βουλευτής. Ναι. Και μπορεί να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος βουλευτής, πρόεδρος της ΑΝΕΚ. Ναι, ναι.
αυτό θέλει μια ανάλυση. Μπορεί σε πολλά θέματα. Μην ξεχνάμε ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, θα ξέρουμε και τις δημοτικές εκλογές τι θα είναι και μπορεί να μην είναι και πρόεδρος της ΑΝΕΚ ο κύριος Διαμαντής. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος ή μπορεί να είναι πάλι ο ίδιος. Θα τα πούμε όμως αυτά. Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής και να είναι και πρόεδρος της ΑΝΕΚ και να είναι και δημοτικός σύμβουλος. Θα στα πω αύριο. Δεν τα ξέρεις πολύ καλά. Θα στα πω αύριο, ναι. ναι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Να πούμε για την τοπική πολιτική μας σκηνή. Ναι, για την πολιτική επικαιρότητα. Όλα αυτά θα τα δείτε σήμερα. Όμως θα πάμε και στα πολιτικά μας πράγματα, γιατί είναι κομμάτι και αυτό της ενημέρωσής σας. Ο Δήμαρχος της Καλλίμνου, ο κύριος Γιάννης Γαλουζής, μας κάλεσε. Ξεκίνησε ένα καινούργιο προεκλογικό αγώνα ο κύριος Γαλουζής με θεματικές ενότητες. Μας παρουσίασε δύο υποψηφίους του, την κυρία Μαρία Βάλα, δημοσιογράφο. Και τον κύριο Μανώλη Κουλιά, τον πρώτο των Ψαράδων. Ακριβώς. Και έκανε ένα μίνι απολογισμό, πολύ σύντομα, με έτσι επιγραμματικά είπε τι κάναμε εκεί, και αμέσως μετά έγινε ενημέρωση για την ΔΕΙΑΚ, όπου ο κύριος Γιώργος Τρικύλης, που υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Γιώργος Μελάς μετέπειτα, ο νυν πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και αντιδήμαρχος ο κύριος Μικές Ρήγας, μας είπαν ακριβώς για τα πεπραγμένα για τη ΔΕΙΑΚ. Ωραία εκδήλωση, εμένα μου αρέσει αυτή. Δηλαδή, λίγα κομμάτια μπορούν να μιλούν και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής και δεν κουράζει ένας δήμαρχος σε ένα απολογισμό ο οποίος θα είναι. Όμως, του κάναμε ερώτηση αν εγκαινιάζει αυτόν τον τρόπο και λέει και αυτό θα είναι, αλλά θα κάνουμε και μια ανοιχτή συγκέντρωση που θα είναι όλος ο κόσμος εκεί. Και μάλιστα λέει, εγώ σκέφτομαι να κάνω και μια ανοιχτή στην πλατεία. Να φτιάξω καιρός και να είμαστε στην πλατεία. Πάντως, κύριε Μέλη, είναι πρώτη φορά που πολιτικός παράγοντας του νησιού μας εγκαινιάζει αυτόν τον τρόπο παρουσίαση του έργου του. Ναι. Και των υποψηφίων. Αυτό γίνεται στην ΚΟΒ, βέβαια, από τον κύριο Κυρίτση και από άλλους υποψηφίους. Ναι, στην ΚΟΒ όμως είναι προχωράμε εδώ. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι την Κυριακή θα κάνει την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση ο κύριος Γιώργος Μαύρος στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου. Την επόμενη Κυριακή θα κάνει ο κύριος Σάκης Χούλης. Ενώ την Τετάρτη. Της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τετάρτη 27 του μηνός ο κύριος Διακομιχάλης, ο τέος Δήμαρχος Καλλιμνίων, θα μιλήσει στη Βούλα. Σε μια μεγάλη αίθουσα και υπάρχουν και εκπλήξεις εκεί από πολιτικές παρουσίες. Θα τα ξέρουμε όλα αυτά. Ο ίδιος θα έχει πολλούς καλεσμένους, πολιτικούς αλλά και δημοσιογράφους. Και αυτή η εκδήλωση που κάνει ο κύριος Διακομιχάλης, το να επιχειρήσει να μιλήσει στους Καλλίμνους της Αττικής σε ένα χώρο, είναι και αυτό πρωτόγνωρο. Ναι, ναι. Και είναι μια έτσι, καινοτομία. Δύναμης... Καινοτομία. Ναι. Ναι. Λοιπόν επίσης, τι μπορούμε να πούμε τώρα. Έχω εδώ τα ρεπορτάζ, τα γράφουμε, τα λέμε. Έχω να πω το εξής, Μπέτη, ότι σιγά σιγά, όσο περνούν οι μέρες, το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει με τις παρουσίες. Ανεβαίνει. Όλοι οι πολίτες τελικά θα ξέρουν, θα ενημερωθούν και θα επιλέξουν. Και θα είναι υποψήφοι. Και μακάρι να επιλέξουν τους καλύτερους. Ναι, γιατί γίνονται τώρα κουβέντες, μήπως είναι αυτός εκεί, μήπως είναι στην τάδε παράταξη, μήπως είναι στην άλλη. Θα σου πω και κάτι που έχει σχέση με το θρησκευτικό ρεπορτάζ. Την Παρασκευή, που ήταν η δεύτερη χαιρετισμή, πήγα στην Αγία Τριάδα. Μια απίστευτη εκκλησία, ένα φοβερό παπά, ένα εκκλησίασμα απίθανο. Και αφού τελειώσαμε όλοι και κάναμε το ρεπορτάζ, το δείξουμε αύριο αυτό. Πολλές κυρίες μου έλεγαν, πού είναι η κυρία Μαΐλη. Ξέρεις ότι εγώ την συμπαθούσα πολύ και τη συμπαθώ την Αγία Τριάδα. Όταν ήμουν παιδί και όταν η μαμά μου ήταν διορισμένη εδώ στο σχολείο, πηγαίναμε πολύ συχνά στην Αγία Τριάδα, στην εκκλησία. Και έτσι έχω μνήμες παιδικές πολύ ωραίες. Και είναι η ώρα που ο Δημήτρης, ο οποίος μπορεί, παρότι είναι αρρωστούλης, να κάνει αυτή την τέχνη να πάρει τα ρεπορτάζ που θα δείξουμε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου να τα βάλει. Να σας προετοιμάσουμε. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με την παρέλαση. Έτσι, δοξολογία, παρέλαση. Δηλώσεις, όλα αυτά. Ναι, και τον κύριο Διακομιχάλη που δηλώνει ότι κοιτάξτε, εγώ δεν πήγα στην εξέδρα γιατί διαμαρτύρομαι, το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε.
ξεκινήσουμε. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Να πάμε στη δεξιολογία μας. Να πάμε στην κατάθεση. Να πάμε στην παρέλαση. Να πάμε στις δηλώσεις. Να πάμε και στον κύριο Διακομιχάλη, ο οποίος για μένα με τη δικαιολογημένα είπε ότι δεν ανεβαίνω στην εξέδρα γιατί βλέπω ανθρώπους που δεν πρέπει να είναι. Και σε πληροφορώ ότι εκεί πάνω γινόταν ένας συνωστισμός χωρίς λόγο, χωρίς. Καταρχήν πρέπει να είναι ορισμένοι άνθρωποι εκεί πάνω, γιατί όταν ανεβαίνουν όλοι δεν έχει καμία αξία. Έτσι. Πια. Και δεν έχει και ουσία. Δεν έχει νόημα να ανεβαίνουν οι υποψήφοι. Δεν έχει καμία ουσία. Και ενώ δεν πρέπει να ανεβαίνουν ούτε. Λέγεται ότι το πρωτόκολλο. Στο είναι αυστηρό, σύμφωνα αυστηρό με το πρωτόκολλο. Δεν πρέπει ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι. Πρέπει να είναι ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Αλλά τέλος πάντων. Αν μην είμαστε υπερβολικοί με τους συμβούλους, ναι, εκλεγμένοι άνθρωποι. Είμαστε είναι... ακριβώς. Λοιπόν, και λέμε να ανεβαίνουν. Αλλά και οι υποψήφοι. Ακριβώς. Για όνομα του Θεού. Μετά την παρέλαση, το Λύκειό μας είχε μια φανταστική καταπληκτική εκδήλωση με στολές ωραίες χορούς από τη Μακεδονία. Το ρεπορτάζ αυτό αύριο. Αύριο ήταν εξαιρετικό. Το Λύκειο των Ελληνίων κάνει εξαιρετική δουλειά και σήμερα ήταν ακόμα πιο ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, κύριος Γεώργιος Κασάρας.
Νικόλα, μπράβο. Μπράβο, Αντώνη. Χρόνο, κύριε Καλικιάτσαρε. Επίσης. Πώς επίσης. Βλέπετε την παρέλαση. Υπέροχη, λαμπρή.
δωδεκάνησα. Εθελοντέ, ντυμένοι, παρέψανε, διώξανε τους κατακτητές με ρίκη φορτωμένη. Και του χρόνου, κύριε Διακό Μιχαλή. Καλημέρα, κύριε Χαραμαντά. Μου κάνει εντύπωση για μια ακόμα φορά ότι δεν ανεβαίνετε στην εξέδρα που είναι η επίσημη. Είμαι... Και είναι άλλοι και συνάδελφοί σας εκεί. Δεν είμαι, κύριε Χαραμαντά, άνθρωπος του πρωτοκόλου, αλλά τέτοιες μέρες το πρωτόκολλο πρέπει κανείς να το τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια. Διακρίνεται παραβίαση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι από τις εικόνες που θα καταγράψετε βγαίνει το συμπέρασμα. Την παρέωση την παρακολουθείς τώρα εδώ. Από εδώ, μαζί με τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Χρόνια σας πολλά και καλά. Να είστε καλά, αλλά από εδώ, από αυτό το χώρο πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι το Καστελόριζο, κύριε Χαραμαντά, ανήκει στο Αιγαίο, ανήκει στα Δωδεκάνησα και δεν είναι στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και ότι εδώ δεν έχουμε ανάγκη από μια συνθήκη πρεσπών αρκετά μέχρι εδώ. Νομίζω ότι ο καλλιμνιακός λαός, όπως είναι σήμερα, στέλνει το δικό του μήνυμα ότι εδώ είναι Δωδεκάνησα, εδώ είναι κατοχυρωμένο να με βάση το διεθνές δίκαιο και μέχρι εδώ και μη παρέλκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου. Με την Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιώργο Κασέρα, που τίμησε σήμερα και την εκδήλωσή μας εδώ, θα μιλήσουμε, θα μας πει το νόημα της σημερινής μέρας. Η τιμή είναι δική μου που παραβρίσκονται σήμερα εδώ. Σήμερα, ως γνωστό, είναι διπλή γιορτή. Γιορτάζει ο χριστιανισμός, γιορτάζει η πατρίδα. Για 198 χρόνια αποτείωμε φόρο τιμής στους προγόνους μας για την ελευθερία που μας χάρισε. Τώρα για τα νιάτα της καλή μου τι να πω, ελπίδα και περηφάνεια. Χρόνια πολλά για πελαγίτες, χρόνια πολλά Έλληνες όπου γης. Κύριε Κασέρα, ρωτάτε πολύ για τη Μακεδονία της ακουστεί του Αλεξάνδρου είναι η χώρα. Δεν φοβάστε. Η συμφωνία των Πρεσπών κατοχυρώνει τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή είναι η θέση μου, όποιος διαβάσει τη συμφωνία, στο συμπέρασμα αυτό θα καταλήξει. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι έτοιμος. Αυτά που λέγονται ότι δεν πρέπει να περνήσουν αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι δημιουργεί σε πολλούς αυτή την αντιπαράθεση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν φταίει το τραγούδι. Φταίμε εμείς οι οποίοι θέλουμε για λόγους μικροκομματικούς να δημιουργούμε εντάσεις. Σιγά σιγά θα ξεπεραστούμε και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, κύριε Ψηλάδη. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Εκπροσωπώντας στην κάλυπτό μας τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω, να δηλώσω ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Εθνική Παλιγενεσία, μας εμπνέει σήμερα και μας δείχνει το δρόμο για μια νέα αναγέννηση του κράτους μας, για μια πραγματική αλλαγή η οποία δεν αργεί να έρθει. Ως Δωδεκανήσι, από τη Μεγίστη, τη Ρο και τη Στρογγύλη μέχρι το Αγαθονήσι, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ενωμένοι θα διαφυλάξουμε όλα τα ιδεώδη και τις αρχές της πατρίδας μας όπως πρέπει. Σήμερα η νεολαία της Καλύμνου μας έκανε περήφανος και θέλω να ευχηθώ σε όλους δύναμη και ελπίδα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, κύριε Δημαρχέ. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα, μια όμορφη εθνική γιορτή, μια όμορφη παρέλαση. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους έχουν διοργανώσει σήμερα. Είδαμε τη μαθητικότητα του νεολαίου μας, είδαμε τα αθλητικά μας και τα αγωνιστικά μας σωματεία, είδαμε το στρατό μας, ο οποίος εμπνέει ασφάλεια και δύναμη σε όλους μας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν βαγγέλητες και βαγγελίτσες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, κύριε Μαστροκουκό. Χρόνια πολλά και καλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος ως Καλύμνιος που διαθέτουμε τέτοια νεολαία. Επίσης θέλω να πω ότι μια χαρά τα είπε ο Μακρυγιάννης και τα έγραψε, μια χαρά τα είπε ο Κολοκοτρώνης και επίσης τα έγραψε. Ελπίζω και θέλω τη δηλώση των πολιτικών από το Καστελόριζο έως τη Θράκη να είναι επίσης μια χαρά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, την πριν γιορτή σήμερα για την πατρίδα μας, ευαγγελισμός του Θεοτόκου, χρόνια πολλά στην Ευαγγέλη της Ευαγγέλης και βέβαια η εθνική μας επέτειο.
όλους αυτούς που κράτησαν την φλόγα της ελευθερίας. Ας με στείλει όλους αυτούς που θυσίασαν πραγματικά τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ευχόμαστε πάντα να είμαστε ελεύθεροι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, κύριε Ψαρομπά. Χρόνια πολλά γιορτάζουμε την αγωνιστικότητα, τον ηρωισμό και τις θυσίες των ηρώων του 21. Μας έχουν θωρακίσει ως προς την πίστη μας και ως προς τη χώρα μας και τον πολιτισμό μας με τέτοιο τρόπο που οτιδήποτε και να ακούμε από τους εξωτερικούς ή τους εσωτερικούς εχθρούς, εμείς αδιαφορούμε και τους περιφρονούμε. Η Ελλάδα είναι μία και μοναδική. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Ωραία. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Το μήνυμα της Επανάστασης του 1821, μακάρι να ακούγεται κάθε μέρα και πιο δυνατά σε όλο το Αιγαίο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους πατριώτες μας, είτε μένουν στην Ελλάδα είτε μένουν στο εξωτερικό. Καλά να είμαστε όλοι, κάθε χρόνο θα το γιορτάσουμε με όσο πιο πολύ δύναμη μπορούμε. Κύριε Μακάκη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Ελλάδα, όπως και τότε και σήμερα, καλή ελευθερία στο έθνος. Ευχαριστούμε πολύ. Από όλους και από όλα. Θα πάρουμε και ευχές από την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο με την παράταξη του κυρίου Γλινού, η Παπαντή Κουλιά. Είναι συμπατριώτησά μας. Είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ελάτε, δεν θα μας πει για σήμερα. Χρόνια μας πολλά, ολονών. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Είναι μεγαλύτερη θρησκευτική και εθνική γιορτή της χώρας μας. Τιμούμε το λαό μας εκείνη τους ήρωες εποχής εκείνης του 21 και εύχομαι ο καθένας από εμάς να τιμήσει αυτούς τους ήρωες με την πράξη ζωής του, την καθημερινότητά του και τις επιλογές του. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια σας πολλά. Κύριε Αλεξανδράκη, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας σε μια όμορφη παρέλαση. 25 Μαρτίου, διπλή γιορτή. Γιορτάζει το έθνος, γιορτάζει η Ορθοδοξία. Χρόνια πολλά σε όλους. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Thank you.
Δεσπότης πάντων καθοράτε νεκρός και ενήματι κενό κατατίθετε ο κενός σας τα μνημεία των νεκρών. Ωραίος καλή παραπάντας βρωτούς ως ανίδεος νεκρός καταφαίνεται ο την φύση ώρα ίσας που παντός ο θαυμάτων ξένων ο πραγμάτων γενών ο πνοής μη χορηγός απνούς Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και να σας πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Τρικύλης μας κάλεσε στο γραφείο του για να μας μιλήσει. Ο κύριος Τρικύλης λοιπόν τάραξε λίγο τα νερά, ο οποίος μας μίλησε για την ΔΕΙΑΚ, λέγοντας πολλά και ενδιαφέροντα για την, εταιρεία, για την Ψέριμο, για το πώς και έγιναν κάποια έργα, τι ακριβώς βρήκανε, όλα αυτά ο κύριος έδωσε απαντήσεις και στον κύριο Διακομιχάλη και σε κατοίκους της περιοχής ακριβώς. Εκεί. Το ρωτήσαμε αν θα είναι υποψήφιος, δήλωσε ευθαρσός ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, γιατί έτσι είχα πει από την αρχή, όταν χρειάστηκε να εργαστώ στον κύριο Χαλίκο, είπε ότι δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος, δεν μπορώ λέει τώρα να πάω και να λέω ότι έρχομαι ξανά. Αλλά μόνο εάν δείτε κάπου, σε κάποιο συνδυασμό τον κύριο Χαλίκο, θα είμαι κι εγώ. Αυτό μας κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον, επιμείναμε λίγο και λέει εάν ο κύριος Χαλίκος λέει θέλει και θα μπορούσε να είναι υποψήφιος, αν υπάρχει ενότητα. Yes. Όταν τον ρωτήσαμε τι εννοείται κύριε Τρικύλη ενότητα, ενότητα λέει το συνδυασμό των παρατάξεων για το καλό της Καλλίνου. Αυτό θέλει λέει, αυτό είναι το όραμα του κυρίου Χαλίκου. Και αν θυμάσαι Μπέτη, όταν ήμασταν στην Αυστραλία, στο δεύτερό μας ταξίδι, είχε κάνει μια σύσκεψη εκεί στο γραφείο του. Είχε προσπαθήσει με τον κύριο Μαστροκούκο, με τον κύριο Μαύρο, με τον κύριο Τρικύλη και τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Γαλουζή. Να τα βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται Εντάξει. ότι δεν ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες. Και μέχρι σήμερα ο κύριος Χαλίκος λέει: αν και εφόσον. Έτσι. Θα είμαι κι εγώ μέσα. Αν είναι μέσα ο κύριος Χαλίκος, λέει, θα είναι και ο κύριος Τρικύλης. Πάμε να το δούμε. Με το φακό του Καλλίνος News αποφασίσαμε με το μάμα να επισκεφθούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Τρικύλη, γιατί οι πληροφορίες μας λέγανε ότι ίσως να μην είναι υποψήφιος ξανά με την παράταξη του κυρίου Γιάννη Γαλουζή. Και εμείς θέλουμε να τον ρωτήσουμε ευθαρσώς, θα είναι υποψήφιος ή δεν θα είναι. Μας υποδέχθηκε με ευγένεια και είπε ναι, θα σας απαντήσω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ζήγκελ. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά. Σας ακούμε λοιπόν. Η ερώτηση την έκανα ήδη. Κοιτάξτε. Δεν θα είμαι υποψηφίος με την παράταξη Γαλουζή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τη στηρίζω με όλους μου τις δυνάμεις. Τον κύριο Γαλουζή και τον πιστεύω και πιστεύω ότι πρέπει ο καλλινιακός λαός να του δώσει ακόμα μια ευκαιρία, γιατί έχει πράξει έργο, έχουμε κάνει πολλή δουλειά και έχει ακόμα πολλά να δώσει. Γιατί δεν θα είστε όμως κι εσείς να βοηθήσετε σε αυτό? Δεν θα είμαι, γιατί όπως ξέρετε τα τελευταία 3 χρόνια απασχολούμε
σε πλήρη, με πλήρη απασχόληση, με πλήρη απασχόληση στον κύριο Χαλίκο, ναι. Και δεν θέλω αυτά τα πράγματα να τα μπερδεύω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι ευαίσθητα. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι μπορώ να βοηθήσω και την επόμενη μέρα σε πολλά θέματα και σε πάρα πολλά θέματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και με τον κύριο Χαλίκο, ναι. Είναι μιας μορφής κοινωνική πολιτική, γίνεται μιας μορφής κοινωνική πολιτική τεράστια. Άρα σε πάρα πολλά ξεκαθαρίζεται, δεν θα είστε υπόψη. Ξεκάθαρα, αφήνω μόνο ένα μικρό παραθυράκι, ναι. Γιατί ο κύριος Χαλίκος μπορεί να υπάρξει κάποια έκκληση, κάποια ένωση, μακάρι να υπάρξει. Αλήθεια. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Ναι. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις πρώτων μεταξύ εκλογών. Ποιον δεν έχουν υποδώσει. Δεν έχουν υποδώσει. Καλά, του κυρίου Γαλουζή θεωρούμε βέβαιο. Άλλη παράταξη. Δεν έχουν υποδώσει. Δεν έχουν υποδώσει. Δεν έχουν υποδώσει. Δεν μπορώ να μιλάω για τον κύριο Γαλουζή. Ναι. Εγώ σας λέω ότι έχει προσπαθήσει και ο κύριος Χαλίκος πολύ να ενώσουν. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Πρώτη φορά, γιατί, πρώτη φορά, ναι. Ακούγεται, δημοσιοποιείται αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρον. Να ενώσουν και προσωπική μου άποψη εντελώς. Νομίζω ότι έξι παρατάξεις είναι πάρα πολλές και θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο χάος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει ο κανονιακός λαός να καταλάβει ότι ο κλεισθένης δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι ο καινούριος νόμος, πρωτοεφαρμόζεται, αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα και το πιο βασικό με την απλή αναλογική είναι ότι θα χρειάζονται τρεις παρατάξεις κατά τη γνώμη μου να συνεργαστούν για την επόμενη μέρα. Κύριε Τρικύλη, είπατε προηγουμένως, ναι. Στην ερώτηση της Μπέτης αν θα είστε υποψήφιος, είπατε όχι. Εκτός εάν. Τι εκτός εάν. Εκτός εάν τι. Εάν δύο ή τρεις παρατάξεις αποφάσισαν να συνεργαστούν για να πάμε το Δήμο παρακάτω, ιδάλλως εγώ σε αυτά τα σχήματα, σε αυτά τα σχήματα που δεν θα μπορούν να διοικήσουν την επόμενη μέρα κατά τη γνώμη μου, γιατί φανταστείτε, μέχρι τώρα διοικούσε η πρώτη δημοτική παράταξη. Τώρα και ο πρώτος δεν μπορεί να διοικήσει, χρειάζεται άλλους δύο. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Και μήπως αυτό μας αναγκάσει να οριμάσουμε και πολιτικά, η πολιτική βασικά. Πάντως αυτή τη στιγμή, με αυτά τα νούμερα, με τους έξι, με τις έξι παρατάξεις, νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλο το τμήμα να πάει σε τόσο. Ίσως μία πιο ενισχυμένη αναλογική να ήταν το καλύτερο σενάριο. Μάλιστα. Αλλά αυτή η εντελώς απλή αναλογική, χωρίς μπόνους εδρών για το πρώτο, νομίζω δημιουργεί πρόβλημα. Και ειδικά στην προκειμένη περίπτωση δική μας, θέλουμε τρεις παρατάξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον αυτό ακούγεται που λέτε. Και εγώ πίστευα ότι θα πείτε και κάτι άλλο. Ή όχι, αυτό είναι μόνο. Όχι, ήθελα λίγο, γιατί ορμόμενος από κάποιες επισκέψεις, ναι, στο νησί της Ψερίμου, για το οποίο μπορώ να υπερηφανεύουμε και προσωπικά και ως παράδοξο, ότι κάναμε πολλή δουλειά σε αυτή την τετραετία, ναι, 4,5 χρόνια που πέρασε, είδα κάποιες συνεντεύξεις χθες, καθυστερημένα μεν, γιατί είναι προ-20 ημέρου, και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ποιες, πού αναφέρεστε? Αναφέρομαι στη συνέντευξη του κ. Διακομιχάλη και μερικών, ναι, κατοίκων του νησιού. Της Ψερίμου. Ναι, θα αρχίσω από τα δρομολόγια και θα θυμίσω, μάλλον θα επισημάνω στην αγαπητή μου τη Φωτεινή που την λατρεύω γιατί είναι το ακούμπημά μας όταν πηγαίνουμε πάνω στην Ψερίμου, ναι, το καφενείο της κτλ. Ότι τα δρομολόγια που επιδοτούνται είναι για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Έχω εδώ την απόφαση, ναι, που το λέει καθαρά. Είναι η επιδότηση για τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, 39 δρομολόγια, πηγαινέλα 78 προσεγγίσεις. Mm-hmm. Αυτά επιδοτεί το κράτος, μετά από πιέσεις δικές μας προς το κράτος, να μας δοθεί αυτή η επιδότηση για να μπορέσουμε ως ΑΝΕΠ να ανταπεξέλθουμε. Γιατί εμείς ως ΑΝΕΠ πηγαίναμε και το 15, πήγαμε και το 15, όταν δεν πήγαινε κανένας, αρχίσαμε το 15 εμείς πρώτοι να πηγαίνουμε. Κάναμε λίγα δρομολόγια, το 16 τα ενισχύσαμε, το 17 επίσης. Όλα αυτά όμως ήταν εις βάρος της ΑΝΕΚ, γιατί έμπαιναν μέσα τα δρομολόγια. Αλλά το κάναμε για να ενισχύσουμε το νησί, να ενισχύσουμε την Ψέρυμο, ναι, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να δουλεύουν τα εστιατόρια, τα πάντα. Αυτό ήρθε στο 18, το ζητήσαμε από το κεντρικό κράτος και μας δόθηκε μια επιδότηση της τάξης των 27.000. Με αυτό μπορέσαμε, αντί να μπαίνουμε μέσα, απλά να βγάζουμε τα έξοδά μας. Εμείς όμως, αυτές οι 78 προσεγγίσεις που επιδοτούμαστε για 78, αλλά κάνουμε άλλες 178.
Σύνολο οι προσεγγίσεις είναι 256. Άρα λοιπόν και το χειμώνα, αυτό θέλετε να πείτε. Όχι, αυτές είναι καλοκαιρινές προσεγγίσεις. Είναι, ξεκινάνε από Ιούνιο, Μάιο, πολλές φορές, ως και Σεπτέμβρη. Έτσι. Δεν μπορείς, το χειμώνα όταν θα πας, θα πάρεις ένα ή κανένα επιβατή. Είναι τεράστια τα έξοδα για να γίνει προσέγγιση. Υπάρχουν άλλα δρομολόγια που εξυπηρετούν το χειμώνα. Θέλω να πω και με αυτό, θέλω να προκαλέσω. Είναι και επίκαιρο τώρα. Προκαλώ, λέμε. Αστείο. Θέλω πολιτικά να προκαλέσω και τις υπόλοιπες παρατάξεις να πούν τι θα κάνουν με αυτά τα δρομολόγια. Γιατί εμείς το πράξαμε. Είχαμε δρομολόγια όλη την τετραετία και φέτος το 19 θα έχουμε 5 χρόνια δρομολόγια στην ψέρι μου. Οι υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί ακούγονται έξω παπαγαλάκια στα καφενεία, ότι θα κοπεί αυτό το δρομολόγιο. Γι' αυτό σας το λέω, εάν δεν βγει ο Γαλουζής. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όλες οι παρατάξεις, αν είναι δυνατόν, είναι ένα σημείο πολιτικής να μας πούν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με αυτή μας την πολιτική. Και αν δεν συμφωνούν, να το πούνε θασός, να ξέρει και ο Ψεριμιώτης και όποιος εκεί, αλλά και οι υπόλοιποι, εάν θα τηρηθούν τα δρομολόγια. Γιατί εξυπηρετούν πάρα πολύ τον κόσμο. Και ας μην είναι κερδοφόρα. Πιστεύουμε ότι στην πορεία θα γίνουν κερδοφόρα με την ανάπτυξη του νησιού. Μάλιστα. Κλείνουμε αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα δρομολόγια προς την Ψέρι. Προς την Ψέρι. Αφαλατώσεις. Άκουσα τον κύριο Διακομιχάλη ότι ενέταξε την αφαλάτωση Ψέρι μου τελέτου εκείνος. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μήπως, δεν ξέρω, καμιά φορά είναι τη ρήμη του λόγου, εννοούσε κάναμε τη μελέτη επί εποχής του Αΐνους του Κοπανέζου, ναι, προσπάθησε να την εντάξει, δεν εντάχθηκε. Και μετά αυτή την μελέτη εμείς, με κάποιες τροποποιήσεις, επί δικής μου θητείας, την υποβάλαμε, την επανυποβάλαμε τον Μάιο του 2015 και εγκρίθηκε το Σεπτέμβρη του 2015, επί θητείας δικής μου. Δημοπρατήθηκε πάλι επί θητείας δικής μου και συμβασιοποιήθηκε και εκτελέστηκε επί θητείας Μελά. Που... Μήπως αυτό εννοούσε ότι η μελέτη... Ήταν εκείνη που γι' αυτό λέω, ναι. Μπορεί καμιά φορά η τερίμη του λόγου να φύγει κάποιο πράγμα, αλλά αφαλατώσεις Ψερίμου τελέτου είναι 80% έργο της Δημαρχίας Γαλουζή. Κράταμε ένα 20% για τη μελέτη, την οποία βέβαια υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις στην πορεία, γιατί άλλο το μέτρο εκείνο, άλλο εκείνο το κομμάτι και άλλο αυτό που εμείς τελικά το βάλαμε και είχε πολλά θέματα. Επίσης, να επισημάνω ότι από το Γενάρη του 2018 επιδοτείται κατά 50% το νερό από το κεντρικό κράτος. Επειδή άκουσα και κάποιες ατάξεις στο κεντρικό κράτος τι κάνει, ωραία. Επιδοτεί τη γραμμή να πηγαίνουνε, επιδοτεί το νερό. Εντάξει, από εκεί και πέρα εκκρεμεί το θέμα του δρόμου. Ο δρόμος... Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Τεράστιο. Δεν είχε φτιαχτεί όμως ποτέ, έτσι. Και αν θυμάμαι καλά, επί θητείας Διακομιχάλη έγινε η πλημμύρα η μεγάλη. Θα μπορούσαν να σπάσουν τα έργα και εξασφάλισε ένα εκατομμύριο ο κ. Διακομιχάλη. Όχι ο κ. Διακομιχάλη, ο κ. Μαχαιρίδης. Ο κ. Μαχαιρίδης. Ναι, συγκεκριμένα. Και μάλιστα και εμείς το ψάχναμε και το Σεπτέμβρη του 2014 το αναφέραμε στον κ. Χατζημάρκο και ο κ. Χατζημάρκος έλεγε θα το ψάξω, θα το βρω. Ήρθε το Γενάρη του 2015 και μας λέει το βρήκα. Και μετά του ετοιμάσαμε μελέτη, τη δώσαμε, ήσασταν πάνω στην Ψέρι μου, όταν τσακώθηκα σε εισαγωγικά και μαζί του και έβγαλε και ανακοίνωση και το ένα και το άλλο και μιλούσε για ρέμα. Πρόμηνος μιλούσα με τον κύριο Κατζημάρκο συγκεκριμένα στην πλατεία και με τον κύριο Μουσουλή για το ίδιο θέμα. Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί ο δρόμος αυτός είναι ρέμα. Δεν είναι δρόμος, είναι ένα φυσικό ρέμα. Το βλέπετε ότι καταλήγει τελικά στη θάλασσα και όλο αυτό το άνοιγμα που βλέπετε και το παρουσιάζουμε ως τεράστιο πρόβλημα, μόνο του κλείνει στην πορεία στους επόμενους 1-2 μήνες. Θα το δείτε ότι κλείνει μόνο του. Έρχεται με τη θάλασσα και κλείνει μόνο του. Λοιπόν, εκεί έχουν γίνει και πολλές από πολίτες παρεμβάσεις, το οποίο είναι ένα έξτρα πρόβλημα που δημιουργεί. Το έργο εκεί πάνω που ο κ. Διακομιχάλης έκανε και σας έδειχνε με τον έκανε πολλή δουλειά. Το πληρώσαμε εμείς, το ανέφερε και εκείνος, παρέθεση. Λοιπόν, όπως και άλλα πράγματα ο κ. Διακομιχάλης που τα πληρώσαμε εμείς. Υπάρχει συνέχεια στη δημοσιογραφία. Φυσικά, θα το αφήνουμε, αλλά ήταν κάτι ότι από τον Νοέμβρη του 2013 έμεινα πλήρωτο
να το πληρώσουμε εμείς τελικά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη του 2014. Τέλος πάντων. Αυτό το έργο κάνει δουλειά. Όχι εντελώς, θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα και άλλα και άλλα. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι δουλειά της περιφέρειας. Έχουμε κάνει μελέτη για το δρόμο, για από κάτω τα υδραυλικά του κτλ. Την έχει η περιφέρεια, μας έχει υποσχεθεί ο Χρήστος Χατζημάρκης κάποια πράγματα. Εγώ να σας πω ότι εκεί δέχομαι την όποια κριτική να μου κάνει. Ναι. Μέχρι εκεί. Αλλά για αφαλατώσεις. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει γίνει υδραυλική μελέτη. Αφαλατώσεις, δρομολόγια, δεν δέχομαι κριτική. Έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από όλα. Άλλα πράγματα που έχουμε κάνει στην Ψέρμη. Σκουπίδια. Τι παραλάβαμε στην Ψέρμη. Μια χωματερία που έκαιγε. Σαν τη δική μας εδώ, πιο μικρή σε μέγεθος. Υπάρχει τώρα καμιά χωματερή που καίει? Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας ιδιώτης, ψερινιώτης, ο οποίος πήγε και μάζεψε εκεί πέρα ηλεκτρικές συσκευές για να τις μεταφέρει, για να βγάλει ο άνθρωπος ένα μεροκάματο. Βρήκε εκεί πέρα έναν άδειο χώρο, ακουμπούσε τις ηλεκτρικές συσκευές, τις οποίες θα μετέφερνε. Ήδη για να καταλάβετε, αν θα πάτε, δεν θα τις βρείτε εκεί, γιατί τις πήρε. Τις πήρε. Λοιπόν, αυτό. Τώρα. Είπαμε, σας είχα πει και προεκλογικά το 2014. Χρειάζεται και πολίτες αυτός ο τόπος. Έτσι. Δεν χρειάζεται μόνο πολιτικούς, χρειάζεται και ευσυνείδητους πολίτες που δεν τους έχει. Ο καθένας πάει και ρίχνει τα μπάζα που θέλει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι, εντάξει. Και τώρα να μου πει ο κύριος Ζωήδης, ότι εμείς τα επιβλέπαμε και τέτοια, αυτά μπορεί να μου τα πει για τους Βοθήμους. Για την Ψέρινο, συγγνώμη, αλλά περνούσε στη χάση και στη φέξη. Λοιπόν, κυρία Τρικύλα, και θέλω, επειδή έχουμε κάνει πολλά πράγματα και στην Ψέρμη, έχουμε κάνει τον περιφερειακό, μελέτες, με χρήματα του κυρίου Χαλίκου. Έχουμε καθαρίσει το λιμάνι και εκεί πέρα υπόστεγα. Βάλαμε μόνιμο σκουπιδιάρι πάνω. Δεν έχουμε εμείς πλέον αυτό που έστελνε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ο κ. Διακομιχάλης, ένα σκουπιδιάρι δύο ώρες μέχρι την ώρα που θα φύγει ο Μανιάς. Ναι. Προσέξτε, έχουμε μόνιμο σελμιώτη καθημερινά, τον οποίο πληρώνουμε κάθε μήνα. Αυτό που θέλω να επισημάνω όσον αφορά την Ψέρμη είναι ένα πράγματα. Και θέλω να έρθει να βγει στην κάμερα και να μου πει το ένα έργο που έκανε εκείνος την τετραετία στην Ψέρμη. Αυτό το λέτε στον κύριο Διακομιχάλη. Στον κύριο Διακομιχάλη. Λοιπόν. 11-14. Ποιο έργο έκανε εκτός από αυτό που σας είπα και το πληρώσαμε εμείς. Εκείνο το φράγμα μετά την πλημμύρα. Ναι. Ποιο έργο έχω κάνει ένα έργο. Αυτό. Να μου το πει. Το ρίξατε το παπαλάκι. Το ρίξατε. Θα ακούσει ο κύριος Διακομιχάλης και θα σας απαντήσει. Εγώ καλοπροαίρετα, ναι. Όλοι έχουν κάνει πράγματα. Απελθέτω από μένα το μόνο ότι όλοι οι προηγούμενοι δεν κάναν τίποτα. Σωστό, έχετε δίκιο. Έτσι. Ναι. Και εκείνος έχει κάνει, μπορώ να του πω για το Βαθύ, για την πλατεία, για έργα που έχει κάνει πάρα πολλά. Αλλά για πράγματα που τα έχουμε κάνει εμείς. Ναι. Κλείνοντας, κύριε Τρικύλη, βλέπω το πάθος σας με το οποίο μιλάτε για την Κάλυμνο που την αγαπάτε. Πάρα πολύ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, θα είστε ένας πολύ καλός δημοτικός σύμβουλος, μήπως να το ξανασκεφτείτε. Λοιπόν, σας είπα, εγώ θα ήθελα να δω αυτό το δημοτικό συμβούλιο πιο ενωμένο. Νομίζω ότι ο εκλογικός νόμος δεν δίνει πλέον αυτή τη δυνατότητα και δυστυχώς φοβάμαι και τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν αφήνεται καμία χαραμάδα, μικρή χαραμάδα. Εάν δείτε τον κύριο Χαλίκο σε ψηφοδέλτιο, μπορεί να δείτε και εμένα. Θα είναι όμως ένα ενοποιημένο ψηφοδέλτιο. Ξαναδείτε το αυτό. Ναι. Εάν δείτε τον κύριο Χαλίκο σε ψηφοδέλτιο, θα δείτε και εμένα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Αυτό θα το ρωτήσετε τον ίδιο εδώ, θα έρθει. Ναι, στις συζητήσεις που κάνετε μαζί του. Δεν μπορώ να σας πω τέτοια. Θα ήθελε κάτι, μια τέτοια εξέλιξη. Θα ήθελε να δει το νησί του ενωμένο. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Και τότε θα ήταν στις έξι παρατάξεις. Δεν μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Εάν ήταν αυτό που λέγατε, ένα ψηφοδέλτιο, θα ήταν υποψήφιο. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Θα ήταν. Θα ήταν. Ειδήσεις πολλές. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρικύλη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι Σάββατο και μας καλεί ο κύριος Δήμαρχος για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη τύπου και να κάνει και την παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων συμβούλων. Είναι μια πολιτική ενέργεια που την κάνει για πρώτη φορά πολιτικό στην Κάλυμνο. Κομματιάζει τα θέματα που θέλει να παρουσιάσει. Είπε το δικό του έργο, αλλά προηγουμένως όμως παρουσίασε την κυρία Μαρία Βάλα και τον κύριο Μανώλη Κουλιά, πρόεδρο των Ψαράδων. Είναι η πρώτη του υποψήφια δημοτική σύμβουλη. Ακριβώς.
Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και παρευρίσκεστε σήμερα στο χώρο συνεδριάσεων του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο. Έχουμε ξεκινήσει πλέον και μπαίνουμε μετά από δύο μέρες στον προεκλογικό αγώνα. Λέμε ότι ξεκινήσαμε, αλλά μπαίνουμε και επίσημα, αυτή την έννοια έχει. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση κάποιου μέρους του απολογισμού του έργου της Δημοτικής Αρχής. Ο σκοπός πλέον και η απόφαση της παράταξής μας είναι να κάνει γνωστό το έργο το οποίο έχει παράξει αυτά τα 4 χρόνια και επειδή θεωρούμε ότι επικοινωνιακά ίσως υστερήσαμε αρκετά, δεν καταφέραμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όπως έπρεπε να τον ενημερώσουμε, ώστε να γίνει γνώστης πολλών πεπραγμένων αυτής της Δημοτικής Αρχής. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα αφήνοντας μέσα από συνεντεύξεις αυτού του τύπου και αφετέρου μέσα από έντυπο υλικό το οποίο θα κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δώσουμε την δυνατότητα να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς έχουμε κάνει και τι θα κάνουμε προτάσσοντας στην επόμενη θητεία μας σημαντικά έργα τα οποία έχουν οριμάσει και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Αυτά θέλω να πω. Σήμερα βέβαια στο σκέλος το πρώτο θα ήθελα να δώσω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες μας, ότι η παράταξή μας θα είναι παρούσα σε αυτές τις εκλογές. Θα έχει ένα ανανεωμένο πλέον σχήμα σε επίπεδο τόσο παλιών δημοτικών συμβούλων, με νέα πρόσωπα, με νέα πρόσωπα τα οποία όμως δίνουν μια άλλη δυναμική στην παράταξή μας, νέα πρόσωπα τα οποία έχουν εμπειρία στους χώρους δουλειάς τους, έχουν εμπειρία σε χώρο συνδικαλιστικό, αλλά και πάνω απ' όλα είναι επιτυχημένοι και οι δυο έτσι, στο κομμάτι το οποίο ασχολούνται. Σήμερα, επομένως, στο σκέλος αυτό, θα ήθελα επομένως να παρουσιάσω, ξεκινώντας πάντα από το ωραίο φίλο, έτσι προτιμώ εγώ, θα ήθελα και δυνατό, το λέμε, και όμορφο και δυνατό φίλο, θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα την υποψήφια πλέον με την παράταξή μας, την κυρία Βάλα Μαρία. Η κυρία Βάλα Μαρία, όλοι την γνωρίζετε, είναι πρόεδρος της Ένωσης Καλλινίων Ρόδου ο Άγιος Σάββας, είναι υπάλληλος της ΕΡΤ, δημοσιογράφος, όλοι την ξέρουμε από τον χώρο της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τα σημαντικότερα στοιχεία της είναι ότι διατέλεσε περίπου 7 χρόνια ως υπεύθυνη και συνεργάτης βέβαια του Δημάρχου του Δήμου Πεταλούδων για θέματα επικοινωνίας και δημοσίων έργων, καθώς επίσης ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 6 χρόνια, ειδικό συνεργάτης βουλευτού του νομού μας. Και υπάρχει και άλλη πλούσια δράση για την οποία βέβαια και εμπειρία και γνώση των θεμάτων της πολιτικής αλλά και των προβλημάτων του τόπου μας. Είναι ένας από τους ανθρώπους που τα χρόνια αυτά τα 4 συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε να φέρουμε εις πέρας πολλά από τα προβλήματα τα οποία είχαμε εμείς ως τοπική κοινωνία. Και μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή του Συλλόγου και της Προέδρου και του κεντρών μελών του ΔΣ ήταν σημαντική σε θέματα όπως η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, σε θέματα ακτοπλοϊκών δρομολογίων με την Μπλουστά, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, αλλά και με άλλα σημαντικά έργα. Αυτή είναι η κυρία Βάλα. Εγώ της εύχομαι καλή επιτυχία να έχει. Συνεργασία καλή θα έχουμε. Αυτό είναι σίγουρο γιατί γνωριζόμαστε. Θα έρθω τώρα στον αγαπητό μου φίλο και συνεργάτη πλέον της παράταξής μας και εμένα προσωπικά, τον Μανώλη Τοκουλιά. Όλοι τον ξέρουμε από τον χώρο τον οποίο εργάζεται. Ο Μανώλης Τοκουλιάς μπορεί να είναι επαγγελματίας αλίας, όμως είναι επαγγελματίας με γνώσεις λογιστικής. Είναι απόφυτος του ΔΕΗ ΠΙΡΙΑ, του Τμήματος Λογιστών, άρα ταυτόχρονα τον βάζει σε μια άλλη κατηγορία
των ανθρώπων πλέον με γνώση και στην διαχείριση διαφόρων θεμάτων. Ο κύριος Κουλιάς είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιών Καλύμνου, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας, της Ένωσης, της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιας Αλλίας. Καλά το λέω. Άρα ταυτόχρονα μας εκπροσωπεί επομένως και σε πανελλήνιο επίπεδο και μας τιμά ως Κάλυμνος με την ιδιότητά του αυτή του πρόεδρου. Νομίζω ότι ο Μανώλης έχει να προσφέρει πολλά. Συνεργαστήκαμε τα χρόνια αυτά σε δύσκολα θέματα τα οποία αφορούσαν θέματα της Αλλίας μας και τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ήταν θετικά. Καταφέραμε πολλά πράγματα, να περάσουν τροπολογίες και ρυθμίσεις τέτοιες οι οποίες βοήθησαν τους ψαράδες μας και σήμερα ακόμα και αυτές τις μέρες είμαστε μαζί και ασχολούμαστε με άλλα θέματα παρεμφερή πάλι που έχουν σχέση με την λειτουργία της Ιχθυόσκαλας. Είμαστε μαζί και τρέχουμε θέματα τα οποία θέλουμε να σταματήσουμε που έχουν σχέση με παράνομες θεωρούμε ή μάλλον παράτυπες εις πράξεις για εργασίες οποίες θεωρούμε ότι δεν έχουν προσφερθεί από την Ιχθυόσκαλα και δεν προσφέρονται, άρα θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εισπράττονται και δεν πρέπει να στέλνονται χαρτάκια από σύσπραξη την περίοδο αυτή. Και του είδους θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, νομίζω ότι θα τα τρέξουμε όλοι μαζί ως ομάδα και θα τα φέρουμε εις πέρας. Λοιπόν, τους καλωσορίζω και τους δύο, τους εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές και ο αγώνας από εδώ και πέρα ξεκινάει και ένας αγώνας ο οποίος θα μας φέρει νικητές στο τέλος της περίοδου αυτής, στις 26 Μαΐου. Ο Μάιος ο μήνας είναι καλός μήνας για μας, ξέρετε, Μάιο την τρέφτηκα, Μάιο κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές, Μάιο αυτή τη Σάββαρο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, διότι μας αξιοποίησε σαν Ένωση Καλυμνίων Ρόδου και σαν Ένωση Καλυμνίων Αττικής. Συνεργαστήκαμε μαζί του αυτά τα χρόνια. Είδαμε πραγματικά ότι έχει όραμα ο Δήμαρχος. Αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα, διότι το να δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο στον τόπο σου και μάλιστα να το πάρεις από μια άλλη περιοχή μεγάλη που λέγεται Κρήτη δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Συνεργάστηκα και συνεργάζομαι, θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του. Βέβαια, το θέμα είναι στην επιλογή του κόσμου, δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όμως εκτιμώ ότι πρέπει να του δοθεί ευκαιρία και αυτής της τετραετίας και της επόμενης τετραετίας, διότι πολλά έργα που ξεκίνησαν πρέπει να σταματήσουν. Η Κάλυμνος ξεκίνησε με εξωστρέφεια. Τώρα φαίνεται η Κάλυμνος σε διάφορα επίπεδα, τώρα ξεκίνησε να φαίνεται. Εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ διότι έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια απίστευτες και μεγάλες δημόσιες σχέσεις, διότι ήταν τα πόστα που δούλευα έτσι και στη Βουλή και στο Δήμο. Αυτή την εμπειρία θέλω να αξιοποιήσω για τον τόπο μου και εύχομαι και εγώ πως θα πάνε όλα καλά. Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την πρόταση που μου έκανε τον ανακατεύω μαζί του να διεκδικήσουμε τις επόμενες εκλογές από κοινού για το καλό τόπο μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, είχα αποφασίσει να σταματήσω και είχα 2 χρόνια αποχή από τα κοινά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων και επαγγελματικά και συνδικαλιστικά ως πρόεδρος Αλλιών του Καλύμνου και της Ελλάδος. Γνωρίζοντας και συνεργάζοντας μάλλον τελευταία τριετία με τον κύριο Δήμαρχο, ανακάλυψα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πάρα πολύ. Είναι σωστός, τίμιος, έντιμος και τον νοιάζει το καλύτερο τόπο του. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο με έβαλε στη διαδικασία ξανά να ξανασκεφτώ το τελευταίο δίμηνο, 2-3 μήνες που αποφάσισα να ξανακατεύω, να πω σε άλλη μια διαδικασία πάλι εκλογική, με έναν νέο άνθρωπο, με έναν άνθρωπο το οποίο ταιριάζει τα μυαλά μας. Πολιτικές σκέψεις και ιδεολογίες είναι στον ίδιο δρόμο. Οπότε εύχομαι μια καλή συνεργασία και ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι βεβαίως ο Δήμαρχος σε όλη αυτή την παρουσίαση έκανε και έναν μίνι απολογισμό των έργων της Δημοτικής του Αρχής.
Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καθώς επίσης μίλησαν και ο πρώτος πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Γιώργος Τρικύλης, μίλησε ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Μελάς, και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΚ και αντιδήμαρχος, ο κύριος Μικές Ρήγας. Είπαν λοιπόν τι ακριβώς έχουν κάνει για τη ΔΕΙΑΚ και ποια ακριβώς έργα έχουν γίνει. Εμείς κάναμε και ερωτήσεις. Θα δείτε και τις ερωτήσεις μας αύριο. Για όλα αυτά λοιπόν στην αυριανή εκπομπή, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Ναι, θέλω να πω το εξής, Μπέτη, ναι. Ότι μην ξεχνάμε ότι μια δημοτική αρχή δέχεται κριτική από όλες τις παρατάξεις και θα δέχεται κριτική. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι ένας δήμαρχος, όχι μόνο οφείλει, είναι και η αδύρυτη ανάγκη να παρουσιάσει με έναν τρόπο αναλυτικό το έργο το οποίο κάνει. Κάνει έναν απολογισμό. Λοιπόν, θα κατηγορηθεί η δημοτική αρχή και κατηγορείται η δημοτική αρχή, το έχουμε παρακολουθήσει από όλες τις παρατάξεις, ότι δεν έχει παρουσιάσει τίποτα, μηδέν έργο, σχεδόν μηδενικό έργο, πλην της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Ο δήμαρχος όμως χθες. Ναι. Όταν λέμε χθες, τις προηγούμενες ημέρες και θα το δούμε το ρεπορτάζ από το αύριο, αναλυτικά λοιπόν παρουσίασε τα επιτεύγματα της Δημοτικής Αρχής. Και την Ακαδημία έβαλε βέβαια ως κορυφαίο. Επιγραμματικά, όχι αναλυτικά. Ναι, επιγραμματικά τα είπε. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες θεματικές. Θα κάνει, ναι. Θα κάνει ξανά. Εγώ σημείωσα την ικανοποίηση τη μεγάλη για την οικονομική του πολιτική. Ναι, είπε για τα οικονομικά του Δήμου ότι ναι, μεν μας άφησε ο κύριος Διακομιχάλης 1.400.000, αλλά χρωστούσαμε στα ταμεία πάρα πολλά λεφτά. Εάν λοιπόν αυτά τα συνοψίσεις, θα δεις ότι περισσότερα ήταν τα χρέη από αυτά που είχαμε στα ταμεία. Εμείς κάναμε, λέει, και είμαι περήφανος γι' αυτό, κάναμε μια οικονομική πολιτική τέτοια που δεν χρωστάμε τώρα τίποτα, σχεδόν, είπε. Ναι, αν είναι έτσι. Και βέβαια, δηλαδή, αν αυτό... αναφέρθηκε και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, πριν από τον κύριο Διακομιχάλη, στον κύριο Ρούσο, λέγοντας ότι και ο κύριος Διακομιχάλης, λέει, παρέλαβε από τον κύριο Ρούσο ένα χρέος γύρω στα 10 εκατομμύρια. Το μείωσε εκεί αυτό. Το μείωσε. Που και εκείνο αν, λέει, αυτά, το αν αυτά τα οποία ο κύριος Γαλουζής είπε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, θα τα πει και ενώπιον των πολιτικών αρχηγών των παρατάξεων στα στρογγυλά τραπέζια, γιατί θα υπάρξει μια θεματική ενότητα για την οικονομική πολιτική. Εννοείται. Εάν λοιπόν αυτά τα οποία είπε σε εμάς, τα πει στον κύριο Διακομιχάλη, στον κύριο Μαύρο, στον κύριο Μαστροκούκου, στον κύριο Μπούκη και στον κύριο Χούλη, και θα δούμε και τις απαντήσεις αυτών. Και τις απαντήσεις, τότε θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Είπε λοιπόν, εγώ σημείωσα επίσης, από τα μεγάλα έργα τα οποία εκτέλεσε η Δημοτική Αρχή είναι το θέμα του Καρπάθιου. Βέβαια, εδώ το πρέπει έχει να πούμε σημαία. Ότι έχει δίκιο σε αυτό. Το έχει σημαία. Δηλαδή, του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Βέβαια. Αυτά τώρα υλοποιούνται τα έργα. Επίσης, πλακοστρώσεις. Οι οποίοι αναμένονται οι πλακοστρώσεις. Εκτός της πλατείας που γίνεται τώρα. Στην πλατεία του Γκαρά που λέμε εμείς. Ναι, αυτά τα μηχανήματα με το νερό που είπε στην αρχή ότι. Ήταν, λέει, προεκλογική του δέσμευση ότι θα είναι το νερό εντελώς δωρεάν και το έκανε. Και επίσης αυτό το έργο το οποίο αν προλάβει, που εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο και στις κοινωνίες που θα πάνε να ψηφίσουν, είναι το θέμα των ασφαλτοστρώσεων. Θα πεις βέβαια ότι συμπίπτει, είναι μια συγκυρία οι ασφαλτοστρώσεις να γίνονται παραμονές των εκλογών. Έτσι, και θα αρχίσουν να λένε τώρα τι κάνει τώρα ο Γαλουζής, μπορεί ας γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις. Δεν πειράζει. Ναι, μίλησε για ένα μεγάλο ποσό. Ένα μεγάλο ποσό. Αν αυτό το κατορθώσει να το προλάβει να το κάνει, γιατί μας είπε ότι 3K που είναι ο μειοδότης του έργου, που πήρε το έργο, ετοιμάζει τα συνεργεία του και όλο το εργοτάξιο να είναι έτοιμο, τότε... Είπε για την αφαλάτωση της Ψερίμου, για την αφαλάτωση της Τελένδου, είπε ότι μείωσε πάρα πολύ τα οικονομικά, το τιμολόγιο μάλλον, το δύο αυτών αφαλατώσεων που πηγαίνουν, με την επιδότηση με που την έγινε. Επιδότηση, ότι το άλλο το νερό από τα ειδικά μηχανήματα δίνεται εντελώς δωρεάν στους κατοίκους της Καλύμνου. Ναι, παρουσίασε ένα έργο. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω μόνο το εξής, γιατί έχουμε εκκρεμότητες. Έχουμε εκκρεμότητες και δεν πειράζει τώρα αν θα τις δείξουμε μετά από μία-δύο μέρες. Θα πάμε βέβαια, δεν ξέρω αν προλάβουμε, θα μας το πει ο Δημήτρης αυτό, αν όχι αύριο, μεθαύριο. Θέλω να πάμε στην Αγία Τριάδα, Μπέτη. Είναι μία κατανυχτική ακολουθία των Β' χαιρετισμών. Και βεβαίως έπρεπε να ήσταν εκεί, κυρία Μαΐλη. Γιατί μου είπαν εκεί, μα η Μπέτη ήταν όταν ήταν μικρή, ήταν σε εμάς, γιατί δεν έχετε. Της είπα ότι είχε δουλειά. Λένε αλήθεια, σου λέω ότι ήταν η αγαπημένη μου εκκλησία, η Αγία Τριάδα, και είναι μια από τις αγαπημένες μου εκκλησίες, διότι όταν ήμουν παιδί, και ξέρεις, οι παιδικές μνήμες δεν σβήνουν ποτέ, έτσι. Έκανα εκεί πάρα πολύ ωραίες
ήμουν παρακολουθήσεις εξαναμνήσεις και η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν εξαιρετική εκεί. Λοιπόν, λέω στο control μας να μας πει, εάν έχουμε ακόμα χρόνο στην αποφώνηση. Έχουμε ακόμα χρόνο. Λοιπόν, μία άλλη εκδήλωση την οποία δεν θα απολαύουμε αύριο, την κάνουμε θα βρέξει σημασία, είναι από τη σχολική γιορτή Μπέτη για την 25η Μαρτίου του πρώτου Λυκείου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γεωργοπούλου, ποιος την ξέρει έτσι, κυρία Γεωργοπούλου. Η κυρία Μαύρου. Μαζί με την κυρία Ειρήνη Πουγούνια έκανε μια εξαιρετική μουσική εκδήλωση. Τα παιδιά ήταν απίθανα. Και βεβαίως εγώ αισθάνομαι λίγο ένοχος, γιατί τρία παιδιά τα δίκησα. Γιατί τα δίκησα. Δηλαδή, ναι, την κυρία Δεσπίνα Θεοφιλίδη, την Χριστοδούλου νομίζω. Γιατί, ρε, παιδιά, και τη Μισή Κουλιανού. Την ώρα που πήγα να κάνω, έπαθε μία εμπλοκή η κάμερα. Τα παθαίνουν αυτά. Τι να πω. Τα παθαίνουν. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος μάχημος έπαθε εμπλοκή. Και βρήκα τα παιδιά, βρήκα τα μισά παιδιά και τους εξήγησα. Το είπα και στην κυρία Βιβίνα το πει, γιατί ξέρεις τώρα, η μία δε που τραγούδησε τους ελεύθερους πολιορκημένους. Ήταν μπέτη μου να κλαις. Μάλιστα. Από τη συγκίνηση. Ναι. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην Βιβί μας που έκανε τόσο όμορφη σχολική γιορτή. Και να πούμε βέβαια ότι θα δείξουμε το Λύκειο των Ελληνίδων. Το Λύκειο των Ελληνίδων. Το Λύκειο, το είπαμε. Σήμερα, χθες ήταν καταπληκτικό το Λύκειο. Απίθανο. Υπέροχο. Απίθανο. Και μάλιστα νέα παιδιά με πολύ όμορφες στολές, τσολιάδες εκεί που χόρευαν. Και ρε παιδί μου, δεν κουράστηκαν αυτά τα παιδιά. Εγώ τα βλέπω εκεί που χόρευαν έτσι. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι. Άλλος 25, άλλος 18, ο άλλος 19. Έχουν ζωντάνια. Αυτό γιατί το λοιπόν, πες. Με πλήγωσε σπουδιά. Το κοντρόλ μας λέει η κυρία Μαΐλη ότι τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μείνατε μαζί μας. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Για τα ό,τι δεν προλάβαμε να σας δείξουμε σήμερα, θα σας το δείξουμε αύριο. Και βέβαια, ό,τι ακριβώς υπάρχει στον αμφαλό της γης που λέει και ο μάμας στην Κάλη. Να είστε χαρούμενοι, να είστε αισιόδοξοι, να είστε πάντα μα πάντα χαμογελαστοί. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Απνούς φέρετε, ιδευόμενοι.
δώσει πάρτι μας τα νέα τα ήθη που πνίξαν το χάρτη μας. Ο Μάρτης ο Γδάρτης, ο Πάλουκο Καύτης, μας δεν είναι τούτα ζωή. Και πού θα μας βγάλει αυτή η κατάσταση, εμπόλεμη ειρήνη, κουβέντα για ανάσταση, παράσταση γέλιου σε άλλη διάσταση, φωνάζει μπορούμε μαζί. Μαρία Ελένη και Γιώργο και Θεμέλη, ζωή μου μικρούλα διόλου ανέμελη, Κανέλα Κατίνα, Σκεφή Αθηνό, δώρε το Κύριε διώχνω, κρατώ το μωρέ. Γιάννιο Πανορμίτη και Πίτερ και Στέφανη, τη μοίρα μου βρίσκω σε σένα τον αφάνη. Φιλή μου, ψυχή μου, πλευρά μου περήφανη, εσύ που μου δίνεις φωνή. Σε σπίτι αλλού, απόψε πάντα μόσαμε, σε σπίτι αλλού.